Έτοιμο για δημοπράτηση είναι ακόμη ένα μεγάλο έργο που αφορά στην κατασκευή του οδικού τμήματο από Δέλτα Καρδίτσα έω την είσοδο τη πόλη μετά την ολοκλήρωση των μελετών. Ένα έργο, όπω επεσήμανε ο Περιφερειάρχη, που θα ενισχύσει την ασφαλή μετακίνηση και θα αλλάξει την εικόνα τη εισόδου τη Καρδίτσα. Οριμάσαμε τη μελέτη. Δημιουργήσαμε τι ικανέ και αναγκαίε συνθήκε με σχεδιασμό στο ΕΣΠΑ Βγάλαμε την πρόσκληση εντάξαμε το έργο και σήμερα ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την δημοπράτηση του έργου. Είναι ένα μεγάλο έργο, προϋπολογισμός 41.220.000 ευρώ. Ένα έργο που αλλάζει την καρδίτσα περιβαλλοντικά, την αλλάζει σε θέματα ασφάλειας, ένα έργο που θα δώσει δουλειά σε κόσμο και ένα έργο το οποίο πραγματικά αλλάζει την, την κατάσταση στην είσοδο και δημιουργεί συνθήκε ασφάλεια με του τέσσερι κυκλικού κόμβου που κάνουμε, του παράπλευρου δρόμου, είναι 6,5 χιλιόμετρα, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα στι τουριστικέ και εμπορικές επιχειρήσει που υπάρχουν στην περιοχή να δουλεύουν με ασφάλεια αλλά και να αναβαθμιστούν. Ο Κώστας Αγοραστός τόνισε ότι η περιφέρεια δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στη Δυτική και την Ανατολική Θεσσαλία και οποιοδήποτε έργο είναι έτοιμο σε επίπεδο μελετών μπαίνει σε φάση δημοπράτησης και υλοποίησης ενώ για μία ακόμη φορά επέριψε ευθύνες στο Υπουργείο Μεταφορών για καθυστέρηση σε μελέτες έργων που έχει αναλάβει. Οι μελέτες αυτές καρκινοβατούν. Έχει ευθύνη το Υπουργείο γιατί δεν τελειώνει η μελέτη του περιφερειακού δρόμου στο Βόλο, γιατί δεν τελειώνει η μελέτη της παράκαμψης, ε, η μελέτη τη, στο Βόλο Μπουρμπουλή Θελαρίσης, γιατί εμεί είμαστε έτοιμοι, αν μας τις δώσουν τις μελέτες που τις ξεκινήσανε, να προχωρήσουν. Η μελέτη Λάρισα Φάρσαλα, η μελέτη η οποία γίνεται για τα Λάρισα, Λάρισα Και ταυτόχρονα δεν τελειώνουν και οι μελέτες των φραγμάτων και των μεγάλων λιμνοδεξαμενών που έχει ευθύνει το, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.